Φέτος παρατήρησα ότι όταν στον αυτοκινητόδρομο χωρίζει στην Αυστρία και πηγαίνουν κάποιοι προς το Γκρας, άρα Σλοβενία, και κάποιοι άλλοι προς τη Βιέννη, άρα μέσω Ουγγαρίας, πολλά αυτοκίνητα ακολούθησαν το δρομολόγιο της Βιέννης προς Ουγγαρία. Οπότε μπροστά μου ο αυτοκινητόδρομος χαλάρωσε και έτσι στα σύνορα φτάναμε αυτοκίνητα τα οποία περνάγαμε σε αναμονή από 20 μέχρι 40 λεπτά. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις άλλες παραμέτρους. Φίλες και φίλοι, γεια σας, είμαι ο Σωτήρης Ομουζίδης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το κανάλι μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί σήμερα περάσαμε και τις 10.000 εγγραφές. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως έχω πει και άλλη φορά. Μου δίνει δύναμη, μου δίνει θάρρος να συνεχίσω και να κάνω όσο γίνεται όμορφες εκπομπές, σημαντικές εκπομπές με σημαντικές πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και πάμε να δούμε τι μπορούμε ακόμα να φτιάξουμε. Βέβαια, όσοι είστε καινούργοι σε αυτό το κανάλι, κάντε ένα like, πολύ σημαντικό για μένα. Κάντε και μία εγγραφή, δωρεάν είναι. Την καμπανίτσα χτυπήστε δεξιά για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω βίντεο. Δύο βίντεο, δύο εκπομπές κάνω την εβδομάδα, μπορεί και μία, ανάλογα με τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες. Αλλά και τα σχόλια από κάτω, τα περισσότερα είναι όπως πρέπει να είναι, με επιχειρήματα, με γνώμη και άποψη, και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι κακεντρεχείς που το μόνο που ξέρουν είναι να γράφουν αρνητικά και να ζουν μέσα στον αρνητικό τους κόσμο. Λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ θα κάνω την πρώτη live εκπομπή μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε να μιλήσουμε για αρκετά θέματα, όμως αυτό που αρχίζει να λέγεται και να συζητείται περισσότερο στη Γερμανία είναι οι γερμανικές εκλογές που θα γίνουν στο τέλος Σεπτεμβρίου και βέβαια τον δύσκολο δρόμο τον οποίο διανύει η ανθρωπότητα αλλά και η χώρα μας η ίδια. Μην ξεχνάτε, κάνουμε πάντα τις αιτήσεις προς το γερμανικό κράτος πρόνοιας. Υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας οι οποίοι ενώ δικαιούνται κάτι από την πρόνοια νομίζουν ότι θα τους απορρίψουν. Κάνε την αίτηση λοιπόν και ας σε απορρίψουν. Έτσι, εσύ θα πρέπει να κάνεις αυτή την προσπάθεια να τη συμπληρώσεις και να την υποβάλεις. Την επόμενη Τετάρτη θα σας ενημερώσω για την ώρα που θα με ακούσετε από το ραδιόφωνο το Ράδιο Ελληνάδικο και στην εκπομπή του φίλου μου του Τάσου. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια την οποία κάνουμε να μας βοηθήσει όλους να γίνουμε καλύτεροι, να μοιραζόμαστε και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, όπως λέει και ο τίτλος του καναλιού μου, Intelligence Agency. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω στην αρχή της εκπομπής για την ελληνική επιχειρηματικότητα και στη συνέχεια θα δούμε λεπτομέρειες για το ταξίδι μας που κάναμε από την Ελλάδα στη Γερμανία, το ταξίδι επιστροφής. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω Έλληνες σοβαρούς με θετική διάθεση να μπαίνουν στον σκληρό ανταγωνισμό των εισαγόμενων προϊόντων στη γερμανική αγορά. Όταν λέω εισαγόμενων, εννοώ αυτά που εμπορεύονται και Ιταλοί, Ισπανοί, όπως λάδι, μέλι, κρασιά, ελιές και διάφορα άλλα προϊόντα. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός, διότι οι άλλες χώρες, αν και δεν έχουν την ελληνική ποιότητα, έχουν πολύ καλό μερίδιο από την αγορά και ξέρετε γιατί. Γιατί η εμπορική πολιτική, το μάρκετινγκ έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο με αποτέλεσμα οι ελληνικές εταιρείες να δίνουν σκληρό αγώνα για να εδραιωθούν στην αγορά. Το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο και σιγά σιγά θα πιάσουμε και θα το αναλύσουμε, διότι οποιαδήποτε εξαγωγή ελληνικών προϊόντων βοηθάει πρωτίστως στην ελληνική οικονομία. Η έμπνευση λοιπόν για το θέμα αυτό και να ασχοληθώ λίγο στον πρόλογο της εκπομπής μου ήταν ένα τηλέφωνο που δέχτηκα πριν από λίγες ημέρες από τον Γιάννη Παράσχου και μου ζήτησε να παρευρεθώ σε μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ίδιος σε ελληνικό εστιατόριο της Κολονίας. Εκεί γευθήκαμε ελληνικές λιχουδιές. Ναι, χρειάζεται να πω βέβαια ότι έχουμε εκπληκτικές γεύσεις και μας παρουσίασε κρασιά, ελληνικά γευστικότατα κρασιά, τα οποία προωθεί ο ίδιος στην ελληνική, στη γερμανική αγορά. Τελείως λοιπόν αυθόρμητα, δείτε αυτό το βίντεο και τα λέμε. Λοιπόν, κοντά μου είναι ο Γιάννης που σας έλεγα. Γιάννη, είμαι πολύ χαρούμενος που Έλληνες άνθρωποι κάνουν επιχειρηματική κινήση στη Γερμανία. Ξέρω ότι ασχολείσαι με το εμπόριο, ξέρω ότι έχουν ελληνικά προϊόντα. Θέλω να πεις λιγάκι για αυτό που κάναμε σήμερα, μας παρουσίασες πολύ ωραία κρασιά. Και πες μου για την επιχειρηματικότητα αυτή. Κοίταξε να δεις, αυτή ήταν μια εκδήλωση που κάναμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε κάποια ιδιαίτερα ελληνικά κρασιά τα οποία είναι pop, τα οποία θα προσπαθούμε να τα κάνουμε γνωστά
στο γερμανικό καταναλωτικό κοινό, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την μετριότητα των ελληνικών κρασιών που ήταν γνωστά ως τώρα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω Έλληνες επιχειρηματίες να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Πόσο καιρό ασχολείσαι? Με το εμπόριο ασχολούμαι εδώ πέρα και κάνα 13 χρόνια. Είσαι ευχαριστημένος? Δηλαδή οι Γερμανοί, οι Έλληνες να αποκλείονται θετικά στα ελληνικά, ελληνικής ποιότητας προϊόντα? Το τελευταίο καιρό υπάρχει μια τάση να γνωρίζουν περισσότερα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Και από τη στιγμή που τους προσφέρεις κάτι καλό, ο Γερμανός το κοιμάει. Και είναι καιρός, ας πούμε, πρέπει να ξεφύγουμε από ρετσίνες και από απλά. Γιατί τους πάμε στο κλασικό, εκλεκτό ελληνικό προϊόν. Είτε αυτό είναι κρασί, είτε γιαούρτι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κάνεις. Συνέχισε, εύχομαι καλή συνέχεια. Και θα τα πούμε κάποια άλλη φορά λίγο πιο οργανωμένα, γιατί είναι πολύ αυθόρμητα. Είμαι το αυθόρμητο, με ξέρουν και εμένα εδώ οι φίλοι μου ότι κάνω αυθόρμητα πράγματα. Και καλή συνέχεια, εύχομαι καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Αυτό που θα σχολιάσω τώρα είναι ότι ο Γιάννης έπαιζε μπάσκετ στην Α1. Όπως είδατε, έχουμε μια πολύ μικρή διαφορά στα εκατοστά, είναι λίγο πιο ψηλός από μένα. Αστειεύομαι. Είναι φοβερός τύπος ο Γιάννης, μπράβο του στην προσπάθεια που κάνει και εύχομαι να τα καταφέρει και να μπορέσει να γίνει και εκείνος ανταγωνιστικός σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι η γερμανική. Τέλος πάντων, αυτό που μένει είναι ότι σαν τον Γιάννη Παράσκου υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον χώρο αυτό αλλά και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. Θα προσπαθήσω σιγά σιγά όλους να τους γνωρίσουμε. Και μια σημαντική συμβούλη, όποιος θέλει να μεταναστεύσει, ας ψάξει να βρει ελληνικές επιχειρήσεις εκτός εστιατορίων, οι οποίες πολλές φορές δεν καλύπτουν τις προσδοκίες όσων συμπατριωτών μας έρχονται από την Ελλάδα. Εδώ στη Γερμανία υπάρχει ελληνική επιχειρηματικότητα. Είναι δυνατή, έντονη, δραστηριοποιείται με επιτυχία. Στραφείτε λοιπόν και σε αυτές τις επιχειρήσεις στέλνοντας το βιογραφικό σας. Επόμενο θέμα που είχα πολλές ημέρες στο μυαλό μου, και το σκεφτόμουν, τι άλλο, ήταν το τελευταίο μας ταξίδι. Έχετε στείλει πολλές ερωτήσεις και επίσης μερικοί ήσασταν επικριτικοί στα σχόλια του τύπου «Καλά ρε μεγάλε, δεν πήρες το αεροπλάνο». Έχετε σκεφτεί ότι σε αυτόν τον πλανήτη Γη δεν είστε μόνοι? Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες? Λοιπόν, εγώ έκανα διακοπές 22 ημέρες. Δυνατότητα να έχω αυτοκίνητο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Η θάλασσα από εκεί που μένω είναι περίπου 12 χιλιόμετρα. Άρα θα πρέπει να μπαίνω με τα παιδιά μου κάθε μέρα στο κτέλ για να πάμε στη θάλασσα. Θα μου πεις, ναι ρε φίλε, να πας με το κτέλ. Βεβαίως. Όταν ζούσα στην Ελλάδα, πολλές φορές χρησιμοποιούσα το κτέλ και την αστική συγκοινωνία. Γιατί να ταλαιπωρούμε με τις ολιγοήμερες διακοπές μου με λεωφορεία και να δανείζομαι δεξιά και αριστερά αυτοκίνητο? Θα έπρεπε να πληρώσω λοιπόν αεροπορικά εισιτήρια και να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. Μόνο αυτά τα έξοδα θα ανέβαινε το κόστος, 1500 ευρώ περίπου το αεροπορικό εισιτήριο και άλλα 1100 περίπου το αυτοκίνητο, σύνολο 2600. Αν τα βάλεις λοιπόν την ενοικίαση αυτοκίνητου 22 μέρες με 50 ευρώ την ημέρα το λιγότερο, θα σου βγει περίπου 1100, άρα σύνολο 2600. Και λέω 1500 για το αεροπορικό εισιτήριο, διότι είναι full season. Οι εταιρείες έρχονται από περιορισμό δρομολογίων λόγω του παράγοντα 19 και έτσι λοιπόν εμείς που είμαστε 4 άτομα με μία βαλίτσα, γιατί παιδιά έχεις, δεν μπορείς να μην δεν πάρεις και βαλίτσες. Πώς θα γίνει, θα πας στην Ελλάδα διακοπές 22 ημέρες με χειραποσκευή? Γιατί λοιπόν, αναρωτιέμαι, να μην πληρώσω 600 ευρώ πήγαινε έλα με το δικό μου αυτοκίνητο? Και αυτά τα 2.000 που περισσεύουν να τα φω στα μπουζούκια, τρόπος του λέγει, να τα κάνω σουβλάκια. Γιατί να τα δώσω σε αεροπορικές ή στα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων? Έβλεπα κάτω στα σχόλια, φιλαράκι με αεροπλανάκι και είσαι 2 ώρες κάτω. Φιλαράκι είσαι μόνος σου? Και εγώ αν ήμουν μόνος, χωρίς γυναίκα και παιδιά, με αεροπλάνο θα κατέβαινα. Άλλα σχόλια, να έπαιρνε στο πλοίο. Πολύ καλή ιδέα. Και για να φτάσω Ανκόνα, χρειάζομαι από εδώ περίπου 1200 χιλιόμετρα να διανύσω. Και μετά από την Ιγουμενίτσα θέλω περίπου 550 για καβάλα. Δηλαδή σύνολο 1750 χιλιόμετρα. Μα στα 2000 φτάνω στα ελληνικά σύνορα. Και μετά έχω άλλα 230 περίπου μέχρι το σπίτι μου. Θα είσαι, λένε, φρέσκος
θα κάνεις το μπανάκι σου στην καμπίνα. Ναι, βεβαίως, αλλά πάλι ανεβάζεις τα κόστη λόγω καμπίνας και μεγαλώνεις το ταξίδι σου σε ώρες, για να μην πω σε μέρες. Αν ήμουν εκεί κοντά στην Ιγουμενίτσα, δηλαδή κεντρική Ελλάδα, θα πήγαινα με το πλοίο. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Γρεβενά, Γιάννηνα. Βεβαίως, θα πήγαινα με το πλοίο. Αλλά όμως, πρέπει να σκεφτόμαστε πριν γράψουμε κάτι. Ας από φέτος, πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας συνάντησαν μεγάλες καθυστερήσεις βγαίνοντας από το πλοίο στην Ανκόνα και γενικά στην Ιταλία είχε πάρα πολύ κίνηση. Δεν διαφωνώ ότι και το αεροπλάνο αλλά και το πλοίο είναι δύο πολύ καλές εναλλακτικές. Εγώ όμως δεν θέλω να τις ακολουθήσω. Ίσως στο μέλλον να προτιμήσω το αεροπλάνο. Ένα άλλο δρομολόγιο είναι από Ουγγαρία. Από εκεί θα περάσεις μια χώρα λιγότερη και τα έξοδα μειώνονται περίπου 40 ευρώ λόγω των διοδίων αλλά και των τούνελ της Αυστρίας. Όμως εκείνη η διαδρομή είναι 80 χιλιόμετρα μεγαλύτερη και το βασικό, οι Ούγγροι δεν είναι τόσο γρήγοροι στα σύνορα. Μεγάλες καθυστερήσεις από 2 μέχρι και 5 ώρες. Εγώ μία φορά το 2016-2017 που ακολούθησα το δρομολόγιο, καθυστέρησα 7 με 8 ώρες να περάσω τα σύνορα και ένας φίλος μου που ξεκίνησε 2 ώρες μετά από μένα, μιλήσαμε στο τηλέφωνο όταν αυτός ήταν στο Βελιγράδι και του είπα να συνεχίσει για Κροατία, γιατί εμείς έχουμε ακόμα πολύ υπομονή να κάνουμε και είμαστε ακόμα στα σύνορα. Μετά λοιπόν από μερικές ώρες όταν τηλεφωνηθήκαμε, αυτός ήταν 200 χιλιόμετρα πιο μπροστά από μένα. Εγώ περίμενα πάρα πολλές ώρες εκεί πέρα και γι' αυτό και από τότε πήρα την απόφαση να μην πάω μέσω Ουγγαρίας, καθότι κάθε χρόνο μαθαίνω ότι ο κόσμος περιμένει αρκετές ώρες. Επίσης, από τότε δεν ξαναμιλάω στα τηλέφωνα όταν είμαι Σερβία ή όταν είμαι στα Σκόπια, διότι με το που ανοίγεις το τηλέφωνο και μόνο τη σύνδεση που κάνεις, χρεώνεσαι με πάγιο σύνδεση, με τέλος σύνδεσης. Και μου είχε έρθει εκείνη τη χρονιά λογαριασμός 75 ευρώ. 75 ευρώ γιατί μίλησα 2 λεπτά, 3 στην Σερβία και άλλο 1 λεπτό στα Σκόπια. Οπότε το κινητό μου το κλείνω και το ανοίγω όταν φτάνω στα ελληνικά σύνορα. Κάτι άλλο. Είναι Σκόπια, παιδιά. Εμείς οι Έλληνες, ο λαός, δεν αναγνώρισε. Καμία άλλη ονομασία δεν έδωσε. Το πρόβλημα είναι δικό τους, δεν είναι δικό μας. Όπως είπε και η κυρία Περιστέρη στις ανασκαφές στο Λόφου Καστά, όταν θα βρούμε, λέει, σλαβικές επιγραφές του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή των Μακεδόνων, θα σας ενημερώσουμε να μας βοηθήσετε. Νομίζω ήταν κατατοπιστική η κυρία Περιστέρη στις ανασκαφές όταν είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι Σκόπια. Μην μου στέλνετε μηνύματα στο προσωπικό μου mail, ούτε κάτω να γράφετε περί βόρεια. Δεν υπάρχει καμία βόρεια. Εντάξει. Όταν λοιπόν θα βρούμε σλαβικές ονομασίες, αυτό που μιλάτε εκεί πέρα στα Σκόπια, που και τα Σκόπια δεν θεωρείται Μακεδονία γιατί είναι πιο βόρεια, έτσι δεν είναι στο χώρο της Μακεδονίας μας, όταν λοιπόν θα βρεθούν επιγραφές ή συγγράμματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που να έχουν αυτό το σλαβο-σερβικό, το βουλγαρο-σερβικό ιδίωμα, βεβαίως θα σας φωνάξουμε, να το μελετήσουμε και βεβαίως να σας αναγνωρίσουμε. Προς το παρόν, μη μου γράφετε χαζά κάτω στα σχόλια. Οι Έλληνες δεν αναγνώρισαν καμία χώρα στα βορειά της. Φιλάκια πολλά. Πάμε παρακάτω, όλοι μαζί αγαπημένοι, να βοηθήσουμε κι εμείς να βρείτε ένα ονοματάκι ωραίο, να σας βοηθήσουμε, να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, κανένα πρόβλημα, αλλά εμείς δεν υποφθαλμιούμε κάτι προς τα πάνω, κάτι προς το βορρά. Εσείς γιατί να έρθετε προς τα κάτω, που πάω σε άλλη εκπομπή. Γιατί είχε και ένα άλλο μήνυμα, νομίζω, χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, που μου έλεγε κάποιος ότι μετά από τα βόρεια είναι κάτι σε Κόσοβο και μετά είναι Σερβία. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται πιο βόρεια από τα Σκόπια, εντάξει, αλλά εμείς ως Ελλάδα δεν αναγνωρίσαμε καμία τέτοια χώρα. Βρείτε άλλο όνομα, είμαι μαζί σας. Είμαι μαζί σας, συμφωνώ να είστε κράτος ανεξάρτητο. Αλλά όμως να είμαστε μέσα σε λογικά πλαίσια. Άλλη εκπομπή θα την κάνουμε στο μέλλον. Επίσης, φέτος παρατήρησα ότι στην Αυστρία ο αυτοκινητόδρομος χωρίζει, δηλαδή ποιος θα κατευθυνθεί στο Γκρατς, άρα περνάει Σλοβενία, και ποιος θα πάει από Βιέννη, άρα προς Ουγγαρία, τα περισσότερα αυτοκίνητα άλλαξαν αυτοκινητόδρομο και πήγανε προς Βιέννη, άρα προς Ουγγαρία. Εγώ χάρηκα διότι ο αυτοκινητόδρομος μπροστά μου χαλάρωσε από κίνηση, στα σύνορα δεν είχα θέμα, πέρναγα περίπου με αναμονή 20 από 20 μέχρι 30 λεπτά και δεν είχα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτό λοιπόν το δρομολόγιο που κάνω το έκανα και από παιδί, με τους δικούς μου, δεκαετία του 70-80,
που τότε δεν υπήρχαν αυτοκινητόδρομοι. Συναισθηματικά είμαι δεμένος με αυτό το δρομολόγιο και όταν περνάω σκέφτομαι εκείνα τα παιδικά μου χρόνια με παππού, γιαγιά, με τον θείο μου που τώρα δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι κοντά μας. Μου έρχονται όμορφες αναμνήσεις. Εκείνα λοιπόν τα χρόνια δεν υπήρχε Ανκόνα και πλοίο, όπως επίσης η Ουγγαρία δεν είχε αυτοκινητόδρομο και ήταν υπό σοβιετική παρακολούθηση, όπως και η Ιουγκοσλαβία βέβαια, αλλά οι οδηγοί νιώθαν καλύτερα αυτό το δρομολόγιο, γιατί και ήταν πιο σύντομο, κοντινό, αλλά και το ότι η Σερβία είναι μια χριστιανική χώρα. Τις περισσότερες φορές ταξίδευαν παρέα, 2 με 3 αυτοκίνητα. Το αεροπορικό εισιτήριο εκείνη την εποχή για ένα άτομο με τα σημερινά χρήματα έφτανε τις 3.000 ευρώ για εκείνη την εποχή. Να πας και να έρθεις. Απαγορευτικό για όλους μας. Όπως και τώρα, μια οικογένεια θα έρθει τουλάχιστον 6.000 ευρώ για να το κάνει εκείνο το ταξίδι. Νομίζω ότι κανείς δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία πριν από 20 χρόνια, 30, αν είχαμε ακόμα και τώρα αυτές τις τιμές. Εσείς λοιπόν που είστε νεότεροι από μένα, ξέρετε ότι τη δεκαετία του 80 υπήρχαν μόνο 2 ή 3 πτήσεις την εβδομάδα Αθήνα-Φραγκφούρτη. Δεν μιλάμε για άλλες πόλεις. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή, δεκαετία του 90, καθιερώθηκε μία πτήση την ημέρα για Γερμανία. Γινόταν πάρτι τρελό. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας ξεκίνησαν τα δρομολόγια με τα πλοία, αλλά σιγά σιγά έπεσαν και οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων. Όσον αφορά την οδήγηση, εμένα μου αρέσει η οδήγηση. Μου αρέσει να ταξιδεύω ακόμα και με λεωφορείο. Γενικά μου αρέσει το ταξίδι. Εγώ όταν ήμουν στην Αθήνα με τη γυναίκα μου, κάναμε το δρομολόγιο Αθήνα-Καβάλα, λες και ανεβαίναμε στη Γερμανία με σαντουιτσάκια, διάλειμματάκια, καφέ. Ωραίες αναμνήσεις μιας άλλης εποχής, όχι πολύ μακριά, πριν από περίπου 12 χρόνια. Μάλιστα, περνάει ο καιρός. Και αλλάζουν τα πράγματα, ραγδαία αλλάξουν τα πράγματα. Από τη δεκαετία του 90, 80, το 2000-2010 έχουν αλλάξει πολύ γρήγορα οι εποχές. Δηλαδή, νιώθω ότι μια δεκαετία δικιά μας είναι σαν 100 χρόνια μέχρι τώρα στο ημερολόγιο. Κάποιοι γράψατε ότι είμαι κίνδυνος στο δρόμο, διότι οδηγώ πολλές ώρες. Άρα να υποθέσω ότι και τα χιλιάδες άλλα αυτοκίνητα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο είναι όλοι κίνδυνοι, που ταξιδεύουν για τους δικούς τους λόγους, ώστε να περάσουν κάποιες μέρες διακοπών ξένιας. Αυτό το έχουμε ως λαός. Κοιτάζουμε μόνο την καμπούρα του διπλανού και όχι τη δική μας και σχολιάζουμε κάνοντας τους μάγκες από το πληκτρολόγιο, χωρίς να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Κάτι που ανέφερα προηγουμένως είναι ότι πολλές φορές πηγαίνουμε παρέα, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι άνθρωποι ταξιδεύουμε 2-3 αυτοκίνητα παρέα. Έχω ταξιδέψει 2 φορές με το γειτονάκι μου, τον Δημήτρη και τη Μαριάννα. Γεια σας παιδιά, αν βλέπετε την εκπομπή και μάλιστα ο Δημήτρης είναι και μηχανικός αυτοκινήτων, άρα είναι και ο προσωπικός μάστορας του δικού μου αυτοκινήτου, κάντε ένα like έτσι μην το ξεχνάτε. Και φέτος λοιπόν με τα παιδιά δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε γιατί είχαμε 1-2 μέρες διαφορές στις άδειές μας. Οπότε πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε παρέα, πήγαινε έλα. Αλλά και φέτος ανταλλάξαμε πληροφορίες κάτι διάρκεια της διαδρομής. Οποιοδήποτε αυτοκίνητο, οποιαδήποτε εταιρεία από το 2010 και μετά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα μοντέλα. Έχουν μεγάλη εξέλιξη τόσο στα μηχανικά μέρη όσο και στα ηλεκτρικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοκίνητα του 12 και του 15 θα βρείτε στη γερμανική αγορά σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και εδώ στη Γερμανία η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δεν έχει σχέση με την ελληνική. Μπορείς να οδηγείς ένα Audi Quattro και την εφορία να μην την νοιάζει και να μην σου λέει τίποτα γιατί δεν υπολογίζεται ως τεκμήριο. Αλλά θα πρέπει να έχεις γνωστό μηχανικό, διότι το σέρβις είναι πανάκριβο. Περισσότερα θα πούμε με άνθρωπο της αγοράς μεταχειρισμένων εδώ πέρα στη Γερμανία. Σε επόμενη εκπομπή θα καλέσω τον φίλο μου, έμπορο και επιχειρηματία, Θοδωρή Δαμιανίδη. Αν κάποιος έχει προσεγμένα τα οικονομικά του και μπορεί να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο, τότε θα απολαύσει τη διαδρομή Γερμανία-Ελλάδα και τις διακοπές του χωρίς πρόβλημα. Αν κάποιος έχει Volkswagen, Opel, Toyota, Hyundai, Mercedes, BMW, Mazda, Skoda, τι άλλο ξέχασα, δεν θυμάμαι, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Εργάζεσαι εδώ στη Γερμανία, προσφέρεις αυτή τη χώρα, κερδίζεις χρήματα, φορολογείσαι γι' αυτά. Βεβαίως θα αγοράσεις ένα αυτοκίνητο ασφαλές για σένα και την οικογένειά σου. Στη Γερμανία η Audi έχει ακριβότερο σέρβις από τη Mercedes τουλάχιστον μέχρι πριν λίγα χρόνια που μίλησα με ένα μηχανικό της Volkswagen. Είναι η γερμανική αγορά, είναι τελείως διαφορετική από την Ελλάδα, βγείτε από τις νοοτροπίες. Τις σχετικές περί λαζογερμανών, περί εξυπνάκηδων, περί να μας δείξει, να μας κάνει και να μας στράνει. Εμείς την χάει να ζούμε εδώ πέρα
ελάτε και εσείς εδώ να απολαύσετε κάποια καλά που έχει αυτή η οικονομική χώρα, η Γερμανία. Μην τα βάζετε με τους πολίτες, δεν φταίνει η Γερμανία, άλλο η πολιτική και άλλο ο λαός. Εντάξει, όπως και στην Ελλάδα. Άλλο η πολιτική και άλλο ο λαός. Άρα λοιπόν να μην συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Δουλεύεις εδώ πέρα, πληρώνεις φόρους σου, δικαιούσε να πάρεις κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει στο υπόλοιπο της ζωής σου, στις μετακινήσεις σου, με την οικογένειά σου. Όταν κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι θα πρέπει να γνωρίζεις πόσα λίτρα χωράει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου, άρα κάθε πότε θα ανεφοδιάζεσαι με καύσιμα, αν θα βάλεις 95 σούπερ ή αν θα βάλεις την βελτιωμένη. Εγώ σε αυτά τα ταξίδια χρησιμοποιώ την βελτιωμένη βενζίνη. Θα έχεις κάνει σωστή συντήρηση στο αυτοκίνητό σου τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα, διότι μπορεί να σου πει ο μηχανικός σου ότι θα πρέπει να αλλάξεις ελαστικά. 4 λάστιχα να αλλάξεις λίγο πριν φύγεις διακοπές είναι περίπου ένα κόστος από 200 μέχρι 400 ευρώ, ανάλογα το αυτοκίνητο και ανάλογα το λάστιχο. Άρα θα πρέπει να σου βγει ένα έξοδο περίπου μέσα εδώ 300 ευρώ λίγο πριν φύγεις διακοπές. Καλύτερα λοιπόν 3 μήνες νωρίτερα κάνεις έναν καλό τεχνικό έλεγχο για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος για το ταξίδι σου. Να έχεις έναν χάρτη, όλοι εγώ πολύ έχουμε έναν ηλεκτρονικό χάρτη, ο οποίος μας βοηθάει καθώς δείχνει πληροφορίες στη διαδρομή, χρόνους, αποστάσεις και γενικά και τον συνοδηγό αλλά και τα πίσω άτομα που είναι κάποιες ηλικίες και βλέπουν τα μεγαλύτερα παιδιά δηλαδή. Τους βοηθάει και τους διασκεδάζει λίγο αυτό με τον ηλεκτρονικό χάρτη. Γνωρίζεις ότι το βράδυ θα ταξιδεύεις και εκείνη την ώρα θα κοιμούνται οι συνταξιδιώτες σου. Εγώ που χρησιμοποιώ ακουστικά MP3 για να μην τους ενοχλώ και ανάλογα πολλές φορές ακούω ραδιόφωνο, εκπομπές που σχολιάζουν, μιλούν για θέματα επικαιρότητας, αθλητικά, διότι η μουσική πολλές φορές νιώθω ότι με νανουρίζει. Επίσης το βράδυ από τα φώτα των πίσω οδηγών καταλαβαίνω ότι κάποιος έρχεται και με ακολουθεί και βλέπω από τον καθρέπτη μου, αλλά και μπροστά βλέποντας μακριά τα κόκκινα φώτα μπορώ να αντιληφθώ εύκολα αν κάτι συμβαίνει, οπότε ανάλογα να προσαρμόσω την ταχύτητά μου. Νιώθω αρκετή ασφάλεια όταν ταξιδεύω βράδυ και έτσι και επίσης διανύω περισσότερα χιλιόμετρα το βράδυ από ό,τι την ημέρα, αφού όλοι οι υπόλοιποι κοιμούνται και εγώ είμαι συγκεντρωμένος στον δρόμο. Θα πει κάποιος που γράφανε στα σχόλια για την κούραση. Ναι παιδιά, είναι κούραση. Αλλά και όταν διασκεδάζουμε όλο το βράδυ, κούραση δεν είναι. Όταν πρέπει να μείνεις στο προσκέφαλο κάποιου άρρωστου ανθρώπου, δικού σου ανθρώπου, δεν κουράζεσαι. Όταν θες να ταξιδέψεις με το αεροπλάνο την επόμενη το ξημέρωμα, γιατί πιο πολλές πτήσεις είναι 6-7 ώρα το πρωί, το βράδυ μπορεί να μην κοιμηθείς. Δεν είσαι πάλι κουρασμένος. Ξέρετε τι ωραία αίσθηση είναι να σκέφτεσαι το βράδυ που οδηγείς ότι την επόμενη μέρα θα είσαι στην παραλία, στους δικούς ανθρώπους και θα περιμένουν στον δρόμο να σε δουν να έρχεσαι. Επίσης, σκέφτεσαι το πρόγραμμα των διακοπών σου, τι θα κάνεις. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο που σε γεμίζει. Εμένα με χαλαρώνει, με κάνει και νιώθω όμορφα. Κάτι άλλο τώρα. Όταν βγει ο ήλιος κάτσε 7 η ώρα το πρωί και σε στάνει η μέρα, τότε αρχίζει και με πιάνει πνηλία. Σταματάω. Κάνει ομάδα το πρωινό της, εγώ κοιμάμαι κάτω από κάποιο δέντρο αφού έχω ανοίξει αυτό το που βάζουμε στο πικνίκ, αυτό το, σαν, αυτό το λεπτό κουβέρτινο πραγματάκι τέλος πάντων. Αράζω κάτω με ένα μαξιλαράκι και κοιμάμαι μία ώρα. Μέχρι να πω στον αυτό μου κοιμήσου δεν οδηγείς, ακούω τη φωνή των παιδιών μου ή της γυναίκας μου να μου λένε ξύπνα, πέρασε μία ώρα. Σηκώνομαι, καφεδάκι, πλένομαι, σαντουιτσάκι και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Το απόγευμα προς το βράδυ πάλι θα νιώσω μια έτσι δυσαρέσκεια, θα πέσω πάλι να κοιμηθώ για μία ωρίτσα με το γνωστό του πικνίκ το σεντόνι. Έχω πει στον εαυτό μου ότι αυτά θα είναι τα προγραμματισμένα σημεία ξεκούρασης. Ξέρει το σώμα μου, ξέρεις και εσύ μέσα σου πότε θα σταματήσεις και δεν λες άντε ξεκινάω, μπείτε όλοι μέσα και φεύγουμε χωρίς σχέδιο και χωρίς κάποια προετοιμασία. Χωρίς να έχεις δει τους ανεφοδιασμούς σου, τα διαλύματά σου, να έχεις υπολογίσει το φαγητό και γενικά τον ύπνο. Όταν πηγαίνω στην Ελλάδα, δεν με πιάνει εμένα εύκολα ο ύπνος. Είναι η απομονή, η ανυπομονησία, η προσμονή. Όλοι περιμένουν να φτάσεις, συγκεντρωμένοι στο σπίτι, μεγάλες στιγμές. Όταν φτάνεις, είναι σαν να έχεις κερδίσει το ράλι Παρίσι-Ντακάρ. Κάπως έτσι, γίνεται μεγάλο πάρτι.
στο γυρισμό λόγω της έντασης του αποχαιρετισμού είσαι λίγο βαρύς, γι' αυτό και έχω παρατηρήσει ότι στην επιστροφή κοιμάμαι περισσότερο, γιατί είναι όλη αυτή η ένταση, η συναισθηματική φόρτιση μετά από τόσες μέρες ξεκούρασης, να πρέπει να γυρίσεις πάλι πίσω, να πρέπει να μπεις στους γερμανικούς ρυθμούς εργασίας. Εδώ, παιδιά, έχω πει και άλλη φορά, τρέχουμε, δουλεύουμε και ματώνουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Είμαστε σε μια ισορροπία και εύχομαι να μπορέσουμε κάποτε να βοηθήσουμε και τη χώρα μας να έρθει σε μια ισορροπία. Στο πίσω κάθισμα, τα παιδιά έχουν τα παιχνίδια τους, άρα είτε χαζεύουν το παράθυρο, είτε παίζουν, είτε διαβάζουν, είτε βλέπουν παιδικά στο τάμπλετ. Ξέρουν ότι το βράδυ θα κοιμηθούν στο αμάξι, δηλαδή δεν ξεκινάμε το ταξίδι με γκρίνια. Είναι όλοι ενημερωμένοι. Ξέρουμε τα διαλύματα, τις τάσεις, τις έκτακτες ανάγκες, τις έκτακτες τάσεις. Εγώ πίνω πολύ νερό όλο το βράδυ. Αδειάζω το μπουκάλι ενός λίτρου σχεδόν και σίγουρα θα κάνω και μια στάση για την τουαλέτα. Διότι αυτή η κίνηση, να πάρω το μπουκάλι, να πιω τη γουλίτσα, να το κλείσω, με κρατάει σε εγρήγορση. Μερικές φορές χρησιμοποιώ και κάποιο Red Bull. Μόνο στα ταξίδια το βράδυ πίνω Red Bull, δηλαδή 1-2, άντε 3-4 Red Bull το χρόνο. Γενικά η καλή ενυδάτωση του οργανισμού βοηθάει εκείνες τις ώρες. Είπα για εγρήγορση. Το βράδυ που έχει ησυχία, πολλές φορές σου δίνεται η δυνατότητα να έχεις μια ταχύτητα 140-145. Σου δίνει την απαραίτητη εγρήγορση και σε κρατάει συγκεντρωμένο. Βέβαια, κάποιοι πάνε και 150-160, αλλά νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να βρει αυτό τον ρυθμό που ταιριάζει και νιώθει ασφάλεια, δηλαδή ότι οδηγεί σωστά, χωρίς να αποκοιμηθεί και είναι στη σωστή εγρήγορση. Εγώ όταν νιώθω ότι μειώνω την ταχύτητα και αυτή πέφτει στα 110-120, καταλαβαίνω ότι είμαι κουρασμένος και σταματάω για να κοιμηθώ. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε το βράδυ tempomat, το αυτοκίνητο, το αυτόματο γκάζι, διότι μπορεί να χαλαρώσει υπερβολικά αφού τα δυο σου πόδια δεν είναι στο πετάλ, τουλάχιστον το ένα από τα δύο στον γκάζι, και αυτό μπορεί να σε χαλαρώσει επικίνδυνα. Επίσης, κάποια αυτοκίνητα έχουν ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του οδηγού σε περίπτωση που καταγράψει ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου απότομες αλλαγές ή περίεργες μετακινήσεις δεξιά-αριστερά, χτυπάει το σύστημα και σε ενημερώνει να ξεκουραστείς. Ο συνοδηγός, καλό είναι να μένει όσο μπορεί ξύπνιος, γιατί έτσι βοηθάει στο να παρατηρεί το δρόμο αλλά και τον οδηγό να έχει παρέα. Αν το αντέχεις, κάντο. Αν όχι, σταματάς στο βενζινάδικο, ρίχνεις έναν ύπνο 2-3 ώρες και συνεχίζεις ή κάνεις μια προγραμματισμένη στάση για διανυκτέρευση κάπου στα μέσα της διαδρομής. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι δεν θα κοιμηθώ. Τζάμπα χρόνος που θα χάσουμε, καθότι δεν θα με πιάνει ο ύπνος, γιατί θα έχω την έννοια μου να φτάσω. Είναι μέσα στο έπαιδι μου, πώς το λένε, τι αποφάσεις έχεις πάρει από πριν ξεκινήσεις. Πολλές φορές σας λέω στα βίντεο για σχέδιο και προετοιμασία. Μην παίρνεις τίποτα επιπόλαια, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να αποφασίσεις στη ζωή σου. Μην το παίρνεις έτσι απλά για κανένα λόγο, επιδερμικά ή εύκολα. Από κανέναν, έτσι. Μην περιμένεις από κανέναν να σε πάρει από το χέρι και να οδηγείς αυτός και εσύ, ξέρω εγώ, να απολαμβάνεις την διαδρομή. Πάρε τις αποφάσεις σου σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα είτε πετάξεις με αεροπλάνο, είτε από ανικόνα με πλοίο, είτε από Ουγγαρία. Εγώ θέλω όλοι μας να κατέβουμε κάτω και να απολαύσουμε το μοναδικό ελληνικό καιρό, την καλύτερη θάλασσα του κόσμου, να δούμε τους δικούς μας ανθρώπους και να τακτοποιήσουμε οικονομικές εκκρεμότητες όπως λογαριασμοί, έμφυα και διάφορα άλλα. Αυτό είναι ένα μήνυμα για κάποιους που μας κατηγορούν ότι φύγαν από τη χώρα μας. Ψάξτε λιγάκι στο Υπουργείο Οικονομικών να δείτε πόσα χρήματα στέλνουν οι Έλληνες του εξωτερικού στην πατρίδα για διάφορους λόγους. Αν μπορούσαν αυτό, δηλαδή τα χρήματα που στέλνουμε από έξω στην Ελλάδα για τα σπίτια μας, κάποιοι να το κόψουν, να είσαι σίγουροι ότι θα έκοβαν αυτή τη δυνατότητα. Και τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Είδατε στο βίντεο το ταξίδι της επιστροφής από Ελλάδα στη Γερμανία, σας έδειξα τους ανεφοδιασμούς, τα κόστη και τα διόδια. Εδώ επάνω μπορείτε να δείτε την εκπομπή άλλη μία φορά. Για την επόμενη χρονιά ξεκινήστε από τώρα την πρώτη ετών προγραμματισμό σας και πάρετε τις αποφάσεις σας. Κάπου στη διαδρομή μπορεί να δείτε και εμένα ή να ταξιδεύουμε παρέα από Κολονία για Ελλάδα. Αυτά φίλες και φίλοι, την επόμενη Τρίτη θα έχουμε live, γερμανικές εκπομπές, εκλογές για την υπόσχεση του θα, που μας λέει το S5, του Κέντρο Σοσιαλιστικού Κόμματος των Γερμανών, για χαμηλότερο ρομίσιο 12 ευρώ την ώρα. Ναι,
ενώ σήμερα είναι 9.50 και φυσικά έχουμε και τον παράγοντα 19 πάνω τα κεφάλια μας, απρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις. Περισσότερα θα δείτε και στους λογαριασμούς μου στο Instagram και στο Facebook. Εγγραφούλα, μηνυματάκι και μοιράστε την πληροφορία σε όσο περισσότερο ανθρώπους γίνεται. Την Τετάρτη θα είμαι στο Ράδιο Ελληνάδικο. Βάλτε την αγάπη στην πρώτη θέση. Ας μάθουμε να αγαπάμε και να συγχωρούμε. Να δείχνουμε κατανόηση και σεβασμό. Θα δείτε σύντομα τα ωφέλη από αυτήν σας την αλλαγή. Έχουμε γίνει εγωιστές, έχουμε απομακρυνθεί από την θετική δύναμη. Βοηθήστε τον εαυτό σας να σκέφτεται, να παίρνει αποφάσεις και να υλοποιεί όσο βρισκόμαστε. Ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο της ύλης. Η σκέψη δηλαδή που λέμε να γίνεται ύλη. Κάτι τέτοιο θα δώσει δύναμη στην ψυχή μας και θα βιώνουμε αυτήν τη θετική ενέργεια όλοι μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, έχετε την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!